Τώρα, σε λίγες μέρες, μπαίνει το 2024 και είναι ώρα να πάρετε μία απόφαση. Εσείς, το 2024, θα βάλετε προτεραιότητα τα ελληνικά σας. Θα βάλετε στόχο να τα εξασκείτε και να τα βελτιώσετε. Για παράδειγμα, κάθε μέρα να γράφετε 3 προτάσεις στα ελληνικά. Σας αρέσει αυτός ο στόχος? Αν ναι, είμαι εδώ για να σας βοηθήσω και τώρα είναι η ώρα να δράσετε. Για να μπει ο Ιανουάριος με τη σωστή ενέργεια και για να μπουν τα ελληνικά στην καθημερινότητά σας, έχουμε προετοιμάσει ένα 30-day challenge για όλα τα μέλη μας. Δείτε τον σύνδεσμο από κάτω για να δείτε πώς να γίνετε κι εσείς μέλη μας. Ξεκινώντας από τις 2 Ιανουαρίου και μέχρι τις 31 Ιανουαρίου, θα έχουμε ημερήσεις προκλήσεις στο Discord μας, την κοινότητά μας όπου όλοι συνομιλούμε μεταξύ μας. Αυτές οι ημερήσεις προκλήσεις είναι πολύ καλές και πρακτικές ευκαιρίες για να εξασκήσετε τα ελληνικά σας και να θέσετε τις βάσεις για μια καινούρια, όμορφη, δημιουργική συνήθεια που μπορεί να σας συντροφεύσει για μια ζωή. Μια μικρή πρόγευση. Στις 2 Ιανουαρίου θα πρέπει να μοιραστείτε μαζί μας μια φωτογραφία του που βρίσκεστε και να μας περιγράψετε σύντομα αυτόν τον χώρο. Κατά προτίμηση με χιόνι, γιατί εδώ στην Ελλάδα κάναμε Χριστούγεννα με 20 βαθμούς Κελσίου. Στις 3 Ιανουαρίου θα σας ζητήσουμε να μας γράψετε κάποιους στόχους σας για τον νέο χρόνο, με ή χωρίς τα ελληνικά μέσα. Στις 4 Ιανουαρίου θα μοιραστείτε μαζί μας την πρωινή σας ρουτίνα, για να δούμε και να ζηλέψουμε τα νόστιμα πρωινά σας. Και ούτω καθεξής. Μαθητές όλων των επιπέδων μπορούν να συμμετάσχουν, θα βλέπετε τι γράφουν και τι στέλνουν άλλοι μαθητές και μαθητρίες, θα συζητάμε όλοι μαζί για όλα αυτά και αν θέλετε θα σας διορθώνουμε κιόλας. Εγώ προσωπικά αποφάσισα να ακολουθήσω τις ίδιες προκλήσεις που έχω ετοιμάσει για εσάς, αλλά στα Ιαπωνικά, τα οποία ήδη παλεύω σχεδόν 2 χρόνια και είμαι ακόμα αρχάριος, αλλά απολαμβάνω φοβερά διαδικασία και απλώς θέλω να προσφέρω ένα επιπλέον κίνητρο για όσους φοβούνται ότι τα ελληνικά τους δεν είναι αρκετά καλά. Θα με τραβάω και βιντεάκια και θα τα μοιράζομαι. Ω Θεέ μου, που πάω και μπλέκω μόνος μου. Παρεμπιπτόντως, αν θέλετε πραγματικά να ξεφοβηθείτε την ομιλία, πρόσφατα ξεκινήσαμε conversation groups, οι ομάδες συζήτησης στα ελληνικά για αρχάριους και προχωρημένους μαθητές, όπου απλώς κουβεντιάζουμε στα ελληνικά και είναι τέλεια για προφορική εξάσκηση που είναι τόσο σημαντική. Μπορείτε να συμμετάσχετε στις εβδομαδιαίες συναντήσεις μας στο Zoom, όπου θα έχετε την ευκαιρία να μιλήσετε μαζί μας, με την ομάδα μας και με άλλους μαθητές και μαθήτριες. Σας θυμίζουμε ότι προσφέρουμε απομαγνητοφωνήσεις και φυλάδια ασκήσεων για όλα τα επεισόδια μας στο YouTube και για τη βαθμίδα podcast προσφέρουμε και το Transcript Player, για το οποίο είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι. Γίνετε μέλη μας στη βαθμίδα που ταιριάζει σε εσάς και επωφεληθείτε όλων όσων προετοιμάζουμε με κόπο και χαρά. Επίσης, με αυτόν τον τρόπο στηρίζετε εμάς και τους συνεργάτες μας, ώστε να συνεχίσουμε να αναπτυσσόμαστε και να προσφέρουμε δωρεάν τα βίντεο και τα podcast που με μεράκι και αγάπη φτιάχνουμε κάθε εβδομάδα, για να σας βοηθήσουμε με τα ελληνικά σας, με έναν ενδιαφέροντα και διασκεδαστικό τρόπο. Οπότε, αν δεν είστε ήδη μέλη μας, γίνετε από μόνο 4 ευρώ συμφιπιά τον μήνα και δείτε όλα τα καλούδια που προσφέρουμε στα μέλη μας του Easy Greek. Καλή χρονιά και ελπίζω να πιάσουμε τον Ιανουάριο από τα κέρατα μαζί. Τα λέμε σύντομα. Γεια σας!